Και με τη μικρή διαφορά, κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά βεβαίως και είναι η πολύ πολύ σημαντική όμως. Βλέπω εδώ πέρα ότι ρωτάνε οι χρήστες, ο Γιάννης Λάριος για παράδειγμα, ρωτάει για τη διάβγεια, η οποία θεωρήθηκε ένας τρόπος να θωρακίσει στο δημόσιο από τη μικροδιαφορά, από το ρουσφέτη. Τι θα κάνετε με τη διάβγεια, με ποιο τρόπο θα επιλέγετε εσείς αυτούς που θα στελεχώσουν τη δημόσια διοίκηση? Μάλιστα, ο κύριος Λάριος λέει ότι καταψηφίσατε τη διάβγεια. Πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση της δημόσιας διοίκησης και της τελέχωσής της έχει να κάνει καταρχάς με το αν κανείς εμπιστεύεται τους δημόσιους υπαλλήλους, τους δημόσιους λειτουργούς και τη δημόσια διοίκηση ή δεν την εμπιστεύεται. Ανεξάρτητα λοιπόν από τις διαφορές που μπορεί να είχαμε με την και την κριτική που να ασκήσαμε στην διάβγεια για μια σειρά από λόγους, άποψή μας είναι ότι σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση δημοσίων δαπανών, δημοσίων εγγράφων, αυτό πρέπει να ενισχυθεί. Προσέξτε όμως, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να εμπιστευτούμε τη δημόσια διοίκηση και τα στελέχη της και τους λειτουργούς της, ανεξάρτητα από το αν είναι ή δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, από το αν είναι αριστερή, είναι δεξή, είναι κεντρό, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Θέλουμε να την εμπιστευτούμε. Αυτοί οι οποίοι μέχρι σήμερα κυβερνούσαν, κύριε Τσιμητάκη, κάθε φορά που όχι άλλαζε κυβέρνηση, άλλαζε ένας υπουργός, έφευγε μια στρατιά διορισμένων από τον υπουργό, όχι στελεχών της δημόσιας διοίκησης, αλλά κομματικών στελεχών, προσωπικών φίλων, προσωπικών συμβούλων, οι οποίοι ως μετακλητοί υπάλληλοι ήταν διορισμένοι σε κέρυες θέσεις του κρατικού μηχανισμού προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντα που θα έπρεπε να ασκούν δημόσιοι λειτουργοί. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό θα σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει. Δεν θα σταματήσει επειδή δεν έχουμε εμείς ανθρώπους να φέρουμε μαζί μας. Θα σταματήσει διότι εμείς φέρνουμε μια άλλη αντίληψη μαζί μας. Ακόμα κι αν κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί αυτό σε πρώτο επίπεδο να είναι αναποτελεσματικό, θα δημιουργήσει μια άλλη κουλτούρα στην Ελλάδα. Μια άλλη κουλτούρα για τη δημόσια λειτουργία. Θα γίνουμε ένα κανονικό κράτος. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα όταν γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και στην Κύπρο. Στην Κύπρο οι υπουργοί πηγαίνουν στα υπουργεία τους μόνο με το φάκελό τους. Δεν έχουν ούτε καν τους στενούς τους συνεργάτες. Διότι εκεί υπάρχει ένα σύστημα αξιοκρατικό και ένα σύστημα που σέβεται και εμπιστεύεται τη δημόσια διοίκηση. Τέτοιου είδους τομές θέλουμε να φέρουμε στη δημόσια διοίκηση και πιστεύω ότι και με την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά και με την εμπιστοσύνη των ίδιων των δημόσιων λειτουργών, μπορούμε να το καταφέρουμε. Και βεβαίως δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τις σακούλες που πετάγονται κάθε φορά που αλλάζει ο υπουργός από τα υπουργεία, έτσι. Όμως παρόλα αυτά, εδώ ο χρήστης ή χρήστης δεν είναι. Σακούλες με έγγραφα εννοείται. Σακούλες με έγγραφα και έχετε ήσασταν και πολύ χαστικός. Δεν ξέρω αν κάθε φορά που φεύγει ο υπουργός, εδώ είμαστε μπροστά σε μια πιθανή τέτοια εξέλιξη, διότι δεν φεύγει ένας υπουργός τώρα, ούτε καν μια κυβέρνηση. Ένα καθεστώς φεύγει. Και ένα καθεστώς που έχει πολλά να κρύψει. Και υπ' αυτή την έννοια εμείς λέμε ότι ακόμα και αν τα κρύψουνε, θα τα βρούμε. Παρ' όλα αυτά, ο χρήστης ή χρήστης Ντεμίνα βάζει ένα θέμα ισονομίας σε ό,τι αφορά τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους δημοσίους υπαλλήλους. Λέει συγκεκριμένα ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, ιδιωτικούς υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελματίες, 8.500 απολύσεις μόνο δημοσίων υπαλλήλων και λέει ότι θα επαναπροσλάβετε 3.000 υπαλλήλους στην ΕΡΤ. Είναι αυτό ισονομία? Ακούστε, εδώ είναι μια παγίδα να μπει κανείς σε μια σύγκριση και μια αντιπαράθεση ανάμεσα στους ιδιωτικούς ή τους δημόσιους υπαλλήλους. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε με κριτήριο την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, την ισονομία και τη δικαιοσύνη. Το ελληνικό δημόσιο δεν είχε το πρόβλημα του υπεράριθμου, είχε το πρόβλημα του δυσλειτουργικού και συνεχίζει να το έχει. Το ελληνικό δημόσιο στήθηκε μέσα από διαδικασίες που πολλές φορές ήταν πελατειακές, όχι στο σύνολό του όμως, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, πολλές φορές όμως ήταν πελατειακές, άρα φτιάχτηκε ένα πελατειακό δίκτυο, δεν το φτιάξαμε εμείς, το φτιάξε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, που τώρα δήθεν
κόπτεται για τον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο και αυτό έχει καταστρέψει όμως. 1,5 εκατομμύριο άνεργους δεν τους φέραμε εμείς. Το ελληνικό δημόσιο λοιπόν δυσλειτουργικό, πελατειακό σε μεγάλο βαθμό, κυρίως μη φιλικό προς τον πολίτη. Δεν αντιμετωπίζει, δεν ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες. Χρειάζεται λοιπόν μια ριζική μεταρρύθμιση στο ελληνικό δημόσιο. Ποια είναι η μεταρρύθμιση? Να απολύσουμε τον κόσμο? Τους 8.000 να τους κάνουμε 18? Αυτό λέει η Χρήστης που έθεσε το ερώτημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Και πώς γίνανε αυτές οι απολύσεις? Μήπως γίνανε με μια αξιολόγηση των υπηρεσιών, αν αυτές οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρανε είναι χρήσιμες εμείς στην κοινωνία, των προσόντων αυτών των ανθρώπων? Ήταν οριζόντιες απολύσεις. Ήταν οριζόντιες απολύσεις. Η Τρόικα λοιπόν και οι κυβερνήσεις Σαμαρά, Παπαδήμου, Παπανδρέου δεν ήρθαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. Ήρθαν να αντιμετωπίσουν ένα δογματικό ποσοτικό στόχο. Πόσους θέλουμε να κόψουμε? Τόσες χιλιάδες. Θα τους κόψουμε με όποιον τρόπο βρούμε εύκαιρο. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι λοιπόν το πρόβλημα. Εμείς θέλουμε ένα δημόσιο τομέα που θα λειτουργεί, θα είναι παραγωγικός. Για να είναι παραγωγικός δεν μπορεί η Ελλάδα σε επίπεδο, αν θέλετε, συγκριτικά με τον πληθυσμό της, να έχει ένα δημόσιο το οποίο να είναι το μισό από αυτό που η Γερμανία. Γιατί να έχει το μισό? Θέλουμε να φτάσουμε στα αντίστοιχα μεγέθη δημοσίου, αναλογικά έτσι, με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κυρίως θέλουμε να προχωρήσουμε σε τομές, αναδιαρθρώσεις και μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν αποδοτικό και ανταποδοτικό προς την κοινωνία τον ρόλο και τη συνεισφορά του δημόσιου τομέα. Είναι κατανοητό. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να επιμείνω ότι η χρήστης εκφράζει ένα μέρος του κόσμου, μια μερίδα του κόσμου που αισθάνεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι σήμερα εργαστήκαν σε προνομιακό περιβάλλον σε σχέση με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Υπάρχει ένα μέρος του κόσμου που θεωρεί ότι... Αυτό για ένα μέρος των δημοσίων υπαλλήλων είναι αληθές, για ένα μέρος τους όμως άλλο είναι άδικο. Διότι εγώ γνωρίζω αυτή τη στιγμή ότι πράγματι υπάρχουν σε υπουργικά γραφεία και σε βουλευτικά γραφεία δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι είτε μετακλητοί, οι οποίοι μπορεί και να είναι αργόσχολοι. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχουν λειτουργοί που δίνουν και την ψυχή τους για να κρατιούνται όρθιες σε πολύ δύσκολες συνθήκες κοινωνικές υπηρεσίες. Γνωρίζω ότι στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοσηλεύτριες που δουλεύουν σαν σκυλιά, που είναι μόνες τους με 10, 15, 20 πολλές φορές ασθενείς και κρατάνε όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γνωρίζω περιπτώσεις δημόσιων λειτουργών που έχουν όχι μόνο συνείδηση, αλλά δίνουν και παραπάνω, πολύ παραπάνω από τις αντοχές τους, προκειμένου να στέκονται όρθιες κοινωνικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες, παιδική σταθμή, κέντρα πρόνοιας. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε και να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Βεβαίως, για ένα μέρος και μια νοοτροπία που είχε κυριαρχήσει στο παρελθόν, εγώ δεν θα αντιδικήσω και θα πω μάλιστα ότι όλα αυτά για να αλλάξουν δεν αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη. Και δεν αρκεί μόνο ο ορθός σχεδιασμός, το σχέδιο μιας κυβέρνησης, πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία των ανθρώπων. Για να αλλάξει όμως η νοοτροπία των ανθρώπων, απαιτείται ένα διαφορετικό κλίμα.